Ούτε και σήμερα, παρά το γεγονό ότι είχαν προηγηθεί πέντε απόπειρε στο παρελθόν, ξεκίνησε η εκδίκαση τη δίκη για το θάνατο του 18χρονου Μανώλη Γερομαρκάκη τον Ιούλη του 2013 σε τροχαίο δυστύχημα. Η δίκη πήρε αναβολή για τι 25 Οκτωβρίου, παρά το γεγονό ότι οι συγγενεί του άτυχου νέου επιθυμούσαν να ξεκινήσει η διαδικασία για μια υπόθεση που συγκλώνησε ολόκληρη την Κρήτη. Σύμφωνα με την τότε καταγραφή του συμβάντο, το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε ο νεαρό εξετράπη τη πορεία του και προσέκρουσε σε μια ελιά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Τραγική ηρωνία το γεγονό ότι στο σημείο του δυστυχήματο σταματά ο πατέρα του Μανώλη, εργαζόμενο του ΕΚΑΒ για να βοηθήσει και διαπιστώνει ότι το παιδί που βρίσκεται εμόφυρτο στο έδαφο είναι ο γιο του. Οι τότε αρχικέ πληροφορίε έκαναν λόγο για ένα περιπολικό το οποίο σταματά στο σημείο για να επιληφθεί του συμβάντο. Είναι σημαντικό στην όλη ιστορία είναι η απόκρυψη και το ότι δεν έχει υποθεί η αλήθεια. Αλλιώ δεν θα ήμουν εδώ. Στο ίδιο μήκο και στο ίδιο ύφο, με την τοποθέτηση τη μητέρα του 18χρονου στην κάμερα τη Κρήτη TV και το περιεχόμενο τη επιστολή που είχε αποστείλει το 2014 στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά η οικογένεια του Μανώλη. Η οικογένεια πάντω του Μανώλη και συγκεκριμένα η μητέρα του είχε ξεκινήσει έναν τιτάνιο αγώνα για να διευκρινιστούν οι συνθήκε κατά από τι οποίε ο Μανώλη χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα πάντα με το παραπεμπτικό βούλευμα που προκύπτει στην πορεία τη διερεύνηση τη υπόθεση, το δυστύχημα φέρεται να προκλήθηκε όταν ο οδηγό του περιπολικού αντίκρισε ξαφνικά μπροστά από το όχημά του έναν ηλικιωμένο πεζό, ο οποίο κατευθυνόταν από τον Νικηθιανό προ τη Νεάπολη. Το περιπολικό φαίνεται να έκανε λιγμό για να αποφύγει τον ηλικιωμένο, ωστόσο με την εν λόγω κίνηση που έκανε το περιπολικό, φέρεται να έκλεισε το δρόμο στο μηχανάκι το οποίο οδηγούσε ο αδικοχαμένο 18χρονο. Το γεγονό δυστυχώ έγινε. Όμως αυτά που έχουν επακολουθήσει δεν μπορώ να τα αποδεχτώ. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια, υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι και ότι σε καμία περίπτωση δεν προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα και ότι απλά επιλήφθηκαν του συμβάντο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονό ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται ακόμα δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται ο ένα για ψευδορκία και ο άλλο για παράβαση καθήκοντο. Οι οποίοι και αυτοί υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι. Να κληθούν και όλοι οι αναγκαίοι μάρτυρε και ιδιαίτερα. Ε ο συντάκτης της ΕΔΕ, διότι ε, υπάρχουν μέσα ε, θέσφατα τα οποία πρέπει να δούμε πώς οδηγήθηκε σε αυτά τα συμπεράσματα. Πάντως σίγουρα γνωρίζουν περισσότερα και έχουν γνώση του τρόπου και πώς έγινε το τροχαίο αυτοί που είπαν, ήταν παρόντες εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αθώοι και το πλήρωμα του, του, προσωπ, του περιπολικού και ο αξιωματικός. Ε, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια που ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο θέλουμε να παρουσιαστεί ο συντάκτη τη ΕΔΕ και να υποβληθεί στη βάση των εξηγήσεων και των ερωτήσεων και να μην αντιδικούμε με ένα έγγραφο το οποίο δεν μπορεί να δώσει απαντήσει.